Γεια σας μάγκες μου, Killerman 21 εδώ πέρα. Σήμερα ένα ακόμα γίνεκες η προ ή αλλιώς Minecraft tutorial, γιατί την έχω μετανομάσει στη σειρά. Οπότε φαίνεται το προηγούμενο επεισόδιο σας άρεσε, είδα ότι ενδιαφέρεστε και είπα για αυτό το λόγο να κάνουμε άλλο ένα. Και σε αυτό το tutorial και θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα χειμωνιάτικο μεσονικό σπίτι, σαν αυτό το πίσω. Πριν όμως αρχίσω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους 2 εγγεγραμμένους που πήραμε. Επίσης, άμα θέλετε να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να κάνετε ένα join στο Discord server μας. Θα είναι από κάτω στην περιγραφή και στα σχόλια θα το έχω κάτι σφιτσωμένο. Μόνο να κάνετε accept στα rules για να μπορέσετε να συμμετέχετε κι εσείς και να σας έρχονται τακτικά ειδοποίησεις. Λοιπόν, αρκετά μακρηγορήσανε με. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, τα αρχικά μας blocks είναι αυτά εδώ πέρα που θα χρειαστούμε για να κάνουμε τουλάχιστον το βασικό. Για να το κάνουμε αυτό, πρώτα θα ξεκινήσουμε με τα δοκάρια, τούτα εδώ πέρα και ύστερα με αυτά. Ωραία. Στη συνέχεια θα κάνουμε το περίγραμμα. Λοιπόν, κάπως έτσι. Πάρτε άλλο ένα fast forward, ξέρω εγώ, για να δείτε πώς γίνεται η διαδικασία. Για να μην κάνουμε πάρα πολλά cuts. Και επιστρέφουμε ξανά εδώ. Ωραία, κάνουμε και το ταβάνι. Από ό,τι βλέπετε, ο πρώτος όροφος αλλιώς στο σόγιο είναι έτοιμο. Το μόνο πράγμα που μας λείπει είναι να φτιάξουμε μια πόρτα, που και γι' αυτό το λόγο τα βάλα αυτά εδώ πέρα έτσι χωρίς παράθυρα και τέτοια. Εδώ πέρα θα μπει η πόρτα. Εντάξει, μπορούμε να την κάνουμε και πιο ψηλή άμα θέλουμε. Άμα θέλουμε να είναι πιο fantasy το σπίτι ή αλλιώς φανταστικό, θα χρησιμοποιούμε και ελληνικές λέξεις. Κάπως έτσι. Ορίστε, κάπως έτσι. Τώρα μια πόρτα, βάλτε έτσι. Και από ό,τι βλέπετε τώρα το ισόγειο, ο πρώτος όροφος διαφορετικά, είναι έτοιμος. Έτσι, εντάξει, θα φτιάξουμε και αυτά αν είναι τώρα, για να μην τα έχουμε όπως να είναι. Εντάξει, αυτό τώρα δεν θα το κόψω, ούτε fast forward δεν θα βάλω. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει σχεδόν τώρα. Ωραία, μια χαρά. Fast build, fast build, fast build. Εδώ πέρα είμαστε fast builds. Κάνουμε γρήγορα builds. Είμαστε γρήγοροι. Δεν είμαστε ότι και ότι εδώ πέρα. Εμείς εδώ πέρα είμαστε γρήγοροι. Ορίστε, έτοιμο. Λοιπόν, τώρα για τον πάνω όροφο είπα να χρησιμοποιήσουμε bone block, μιας που ταιριάζει πάρα πολύ με τέτοιου στυλ σπίτια. Εδώ πέρα στυλ, πώς το λένε, μεσονικά και έτσι χειμωνιάτικα και ωραία. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε και το υπόλοιπο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εδώ. Την ακρίβεια, ας κάνουμε τα σιλώματα και εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Λέω και εδώ να είναι τόσο. Απλά παίρνετε ένα, πώς λένε, ένα αυτό το λέσιο που παίρνεις από, από τα μελίσια με το ψαλίδι, πώς το λένε, νομίζω honeycomb, κάπως έτσι λέγεται. Πού είναι, διάολο το νερέ, να το. Πώς θα κάνετε αυτό, έρχεστε σε αυτό εδώ πέρα με το honeycomb και απλά πατάτε δεξί κλικ, κάτι τέτοιο, και λέει waxed, αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Επομένως σημαίνει ότι δεν θα σε αφήσει ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα και το περίγραμμα. Κάπως έτσι. Τώρα, ας πάρουμε τώρα μία trapdoor. Ας πάρουμε αυτή, να. Για να φαίνεται για λίγο να είναι πιο ωραίο. Κάπως έτσι. Εντάξει, και άμα θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο μαγειόρικο, ξέρω εγώ, μπορείτε να βάλετε και change, ξέρω εγώ, αν θέλετε. Κάπως έτσι. Να μάθετε να είναι και πιο όμορφο. Έτσι. Α, μπορούμε να βάλουμε και εδώ πέρα, ξέρω εγώ, αν είναι ένα τέτοιο. Ένα wax copper bulb. Καλό είναι να μην βάζετε άλλα blocks εδώ πέρα, π.χ. αυτό, γιατί καλύπτουν το φως με αποτέλεσμα να μην φωτίζει όσο θα έπρεπε.
Αυτό είναι. Και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα μπαλκονάκι, αν μπορούμε τουλάχιστον να το θέσουμε έτσι. Στο έτσι. Τι άλλο. Τα έχω. Ωραία. Ποράμε από εδώ. Όχι. Τέλος πάντων. Εντάξει, στενό μπαλκόνι. Εντάξει, άμα τώρα το κάνουμε πιο πολύ, ίσως να μην είναι και τόσο ωραίο. Αλλά τι να κάνουμε, να μου πεις ώρα. Αφού εντάξει όλο κομπλέ. Για να βάζεις εδώ πέρα ένα, μια καρέκλα εδώ πέρα να κάθεσαι, ξέρω, να αράζεις. Ένα τραπεζάκι. Συνήθως ό,τι έχουμε σαν μπαλκόνια μας, κάτι τέτοιο. Να και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε κάτι ίδιο παιδί μου εδώ πέρα. Κάπως έτσι. Και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε αυτά από εδώ. Για να το κρατάει. Αν μπορούμε τουλάχιστον να το πούμε έτσι και καλά. Άρα θα είναι και πιο ωραίο. Από ό,τι βλέπετε. Ορίστε. Κάπως έτσι. Τώρα αυτά πέρα μπορούμε να τα καλύψουμε. Για να μην φαίνονται έτσι. Ορίστε, μια χαρά. Η σκεπή, εντάξει, μπορείτε να κάνετε ό,τι σκεπή θέλετε. Δεν χρειάζεται τώρα να το δείξουμε αυτό, γιατί έχει πάρει και πολλή ώρα το βιντεάκι. Αλλά αυτό που μπορώ να σας δείξω εδώ πέρα, μπορώ να μπορούμε να κάνουμε κάποια βασικά patterns, όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα πάρα πολύ καλά, για να μην καλύψουμε και όλο τον τοίχο. Εδώ πέρα και καλό ότι αυτό είναι ένα παντζούρι. Να μπορούμε να κάνουμε ωραία σχεδιάκια. Α, και εδώ πέρα. Εδώ πέρα δεν θα βάλουμε τέτοιο, γιατί δεν χωράει. Κάπως έτσι. Το βάλουμε και εδώ πέρα. Έτσι. Επομένως, παιδιά, αυτό ήταν το tutorialάκι αυτό εδώ πέρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εντάξει, έχει τραβήξει αρκετή ώρα. Εντάξει, θα προσπαθήσω να το μικρώσω πιο πολύ, γίνεται στο μοντάζ. Επομένως, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και τα λέμε την επόμενη φορά, είτε με επεισόδιο, είτε ξανά εδώ πέρα, είτε σε Chicken Ventures, είτε πουθενά αλλού. Έτσι. Προς το παρόν, τα λέμε. Δείτε και αυτή τη φωτογραφία. Και γεια σας!